Ναι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, καλησπέρα. Κύριε. Καλησπέρα κύριε Υπουργέ. Συζητάμε για ένα από τα δύο έργα για το οποίο υπήρχαν δοκιμαστικά δρομολόγια ήδη από το 2019. Άρα οι όποιες καθυστερήσεις και οι κίνδυνοι απώλειας 240 εκατομμυρίων είναι προφανές ότι θα πρέπει να είναι ένα γεγονός για το οποίο πρέπει να δοθούν εξηγήσεις. Έτσι δεν είναι? Διότι έγιναν δοκιμαστικά δρομολόγια το 2019 πριν την πολιτική αλλαγή και εγκαίνια επίσημα τον Ιούλιο του 20, ένα χρόνο μετά, χωρίς ηλεκτροκίνηση βέβαια. Και είμαστε 3 χρόνια μετά τα δοκιμαστικά δρομολόγια για να δούμε τι γίνεται με την ηλεκτροκίνηση. Και μιλάμε για το κομμάτι Κιάτο Ροδοδάφνη. Δεν συζητάμε για το τι γίνεται στο υπόλοιπο κομμάτι της διαδρομής μέχρι την Πάτρα. Διότι είναι, θα έλεγα, μια περιπέτεια για τον ταξιδιώτη το να πάρει το τρένο από την Αθήνα να φτάσει στην Πάτρα. Θα πάει μέχρι το Κιάτο ηλεκτροκίνηση, μετά θα αλλάξει μηχανή, θα γίνει ντίζελ και από το Αίγιο θα πάρει κτέλ. Έτσι δεν είναι? Για να φτάσει στην Πάτρα. Έτσι φτάνουμε στην Πάτρα. Άρα εγώ καταλαβαίνω μια πολιτική πρόνοια τα πράγματα να παρουσιάζονται εκ μέρους της κυβέρνησης ως υποστηρικτικά του μέσου. Πολύ φοβάμαι όμως η πραγματικότητα δεν είναι αυτή. Δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Πριν αρκετούς μήνες, ο Μιλόν, με κλιμάκιο στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, είπαμε να μπούμε στη διαδικασία να ταξιδέψουμε μέχρι την Πελοπόννησο με το τρένο. Και ξεκινάμε από την Αθήνα. Για να φτάσουμε στην Κόρινθο δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση. Είναι όλα τα φανάρια κόκκινα. Για να ξεκινήσει δεύτερο τρένο πίσω από αυτό που μόλις άρχισε τη διαδρομή, πρέπει το πρώτο να φτάσει στην Κόρινθο. Μετά την Κόρινθο. Θα πας μέχρι το Κιάτο. Στο Κιάτο πιθανότατα θα κάνεις αλλαγή και μετά το Κιάτο θα πάρεις τέλη. Για να φτάσει στην Αχαΐα. Στην Αχαΐα ο προαστιακός κλείνει νωρίς το απόγευμα. Και στην Ηλία έχουμε μάλιστα και μια τεχνική βάση η οποία δεν λειτουργεί και δεν πηγαίνει τρένο εκεί. Δεν σας μιλάω για άλλες περιπτώσεις σε άλλες περιοχές της Ελλάδας όπου έχουν να δουν τρένο 2-2,5 χρόνια, όπως η Ξάνθη. Άρα θα έλεγα ότι αυτά είναι ζητήματα για τα οποία χρειάζεται τουλάχιστον να δοθούν κάποιες απαντήσεις και να επιταχύνεται. Διότι αν πηγαίνετε με αυτούς τους ρυθμούς, πολύ φοβάμαι ότι η ηλεκτροκίνηση μέχρι την Πάτρα θα δούμε μάλλον μετά το πέρας της συνταγματικής θητείας αυτής της κυβερνήσεως, κατά πολύ. Ζήτημα δεύτερο. Ακούσαμε και τις εξηγήσεις για την πορεία των έργων στο σιδηροδρομικό σταθμό Αθηνών. Βλέπω από το site της ΕργοΣΕ και η υπογειοποίηση στην περιοχή των Σοπολίων είναι μόνο στο 12,8 των δαπανών. Άρα θα ήθελα και μία απάντηση σε σχέση με το αν κρίνεται ότι υπάρχουν καθυστερήσεις ή δεν υπάρχουν σε αυτό το σημείο. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, έγινε μία αναφορά. Συγχωρείτε, αλλά δεν έχει μειωθεί ο χρόνος. 3 ώρες και 55 λεπτά με μία στάση είναι τώρα. 3 ώρες και 51 λεπτά με 3 στάσεις ήταν πριν. Άρα νομίζω ότι θα πρέπει να το επανεξετάσετε το πώς παρουσιάζεται την πορεία της σύνδεσης της σιδηροδρομικής Αθήνας Θεσσαλονίκης. Τέλος, νομίζω ότι θα έχουμε ευκαιρία να το συζητήσουμε. Εχθές, κύριε Υπουργέ, και με την παρουσία της Επιτρόπου, κάνουμε μία πρόταση η οποία νομίζουμε ότι μπορεί να γίνει τομή για το τι σημαίνει βιώσιμη κινητικότητα αυτό τον καιρό, βιώσιμη και οικονομικά, στο λεκανοπέδιο. Και είπαμε ότι πρέπει να υιοθετηθεί η γερμανική πολιτική που εφαρμόστηκε στη Γερμανία για 9 ευρώ μηνιαία κάρτα μετακίνησης με τα μέσα μαζικής μεταφοράς εντός των Αθηνών. Είναι κάτι το οποίο μπορεί πραγματικά να μεταβάλει την εικόνα. Υπάρχει κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Θα διευκολυνθεί πάρα πολύς κόσμος και θα παρουσιαστεί βεβαίως μία πίεση την οποία θα κληθεί η ηγεσία του Υπουργείου να αντιμετωπίσει, διότι θα υπάρξει ζήτηση για περισσότερα δρομολόγια. Αυτά καταρχήν και επιφυλασσόμαστε.